Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Πέμπτη σήμερα, 18 Μαρτίου, και αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Πάνω από 3.000 τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Αρνητικό ρεκόρ διασωληνωμένων με 645 άτομα. Κακή ψυχολογική κατάσταση εξομολογούνται οι πολίτες στην κάμερα του Άτλας. Πώς θα ανοίξουν σταδιακά οι δραστηριότητες. Στόχος εμπριστών, 2 οχήματα του τύπου Νεάπολης Σικαιών. Το ένα καταστράφηκε ολοσχερός. Δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.073. Τα 1.524 εντοπίστηκαν στην Αττική, 304 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Ιμαθία, 18 στο Κιλκής, 29 στην Πέλα, 26 στην Πιερία, 32 στις Σέρρες και 34 στη Χαλκιδική. Διενεργήθηκαν 53.600 τεστ. Η διάμεση ηλικία των θετικών τα 44 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι έχει φτάσει στους 645. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη, ενώ μόνο το 82,3% έχει υποκείμενο νόσημα. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία όλης της επικράτειας είναι 525 το τελευταίο 24ωρο. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 45. Ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.297 θάνατοι. Το 95,8% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Εν τω μεταξύ, σταθεροποιητική ευτυχώς αποτυπώνεται η ημερήσια τάση στο υλικό φορτίο των λιμάτων της Θεσσαλονίκης την τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η ομάδα επιδημιολογίας λιμάτων του Αριστοτελείου με την ΕΙΑΘ. Η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 15 και της Τρίτης 16 Μαρτίου, είναι σταθερή σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, δηλαδή της Παρασκευής 12 και της Κυριακής 14 Μαρτίου και μειωμένη κατά 41% σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας και Τρίτης. Βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο και αν δεν προσέξουμε μπορεί να βρεθούμε σύντομα σε επίπεδα συναγερμού, δεδομένου και ότι η σταδιακή αύξηση του υλικού φορτίου έχει αρχίσει να μεταφέρεται ως πίεση και στα νοσοκομεία της πόλης, σημείωσε ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Νίκος Παπαϊωάννου. Σε τροχιά σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων φαίνεται ότι εισέρχεται η χώρα, παρότι και χθες και σήμερα καταγράφηκαν περισσότερα από 3.000 κρούσματα. Η υπομονή και οι αντοχές των πολιτών και της οικονομίας έχουν εξαντληθεί. Αρκετοί μας περιέγραψαν μιλώντας στην κάμερα του σταθμού μας την κακή ψυχολογική τους κατάσταση. Αν και τα νοσοκομεία και οι εντατικές πιέζονται ασφιχτικά από την αυξητική τάση των κρουσμάτων της COVID-19, τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Δεν μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα, ο κόσμος έχει κουραστεί. Κάποτε το ξανακοιτάξουν. Μα ο κόσμος θα τρελαθεί, θα έχουμε ψυχασθένειες. Καταθλίψεις που έχουν ήδη, δεν τα λένε. Η κατάθλιψη πάει σύννεφο. Τα μέτρα, τι να κάνουμε, τι να κάνει για, αφού πρέπει να παρθούν γεμίσαν τα νοσοκομεία. Δεν ξέρω πουλάκι, κουράστηκα και εγώ κουράστηκα, τα παιδιά μου είναι χωρίς δουλειά. Αλλά και τι να γίνει, δεν ξέρω, τι να σου πω. Τα μέτρα σίγουρα έχουν κουράσει. Απλώς η αλήθεια είναι ότι και η κυβέρνηση αλλά και ο κόσμος έπρεπε να το δει διαφορετικά από την αρχή. Θα έπρεπε ο κόσμος να κυκλοφορεί με μάσκα. Εκεί η ευθύνη του καθενός, η ατομική ευθύνη. Παρ' όλα αυτά το τράβηξαν στα μέτρα από την αρχή. Και η κυβέρνηση αλλά και ο κόσμος. Στην αρχή φοβήθηκε, επικράτησε τρομολαγνία. Τα μέτρα σωστά είναι αρκεί να εφαρμόζονται. Αν τα εφαρμόσουμε, θα πάνε όλα καλά. Αν τα εφαρμόσουμε, αλλά δεν τα εφαρμόζουμε δυστυχώς και γι' αυτό αναγκάζονται και παίρνουν ξανά και έχουμε πισωγυρίσματα και πάλι. Η οικονομία βρίσκεται στην εντατική και κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση ολοένα και γίνεται χειρότερη. Ήδη πολλοί ειδικοί έχουν εκφράσει σοβαρές αμφιβολίες για τα τρέχοντα μέτρα. Το θέμα είναι να στηριχθεί η οικονομία, να στηριχθούν τα μαγαζιά, να στηριχθεί απλώς ο κόσμος, να μπορεί ο κόσμος να επιστρέψει μια κανονικότητα. Τα θέματα υγείας όμως και τα θέματα υγείας των μονάδων εντατικής θεραπείας. Θα πρέπει να στηριχθεί και το ΕΣΥ, ξεκάθαρα. Αυτό θα έπρεπε να στηριχθεί από πέρσι τον Ιούνιο. Κακά τα ψέματα, όλη η δύναμή μας έπρεπε να πέσει στο να
να μπουν και άλλα στελέχη στο ΕΣΥ κλπ. Για να έχουν πιο δυνατό ΕΣΥ. Και πιο πολλέ μονάδε ΜΕΘ. Είναι το βασικό. Πρέπει σε διπλό ρόλο να παίξει το κράτος μπάλα. Δηλαδή αυτό που λέμε πάντα και στον απλό άνθρωπο και στον απλό εργάτη κλπ. Αλλά και στο κράτος. Δηλαδή και παιδεία να έχουμε και υγεία να έχουμε. Τώρα τι γίνεται με την οικονομία. Η οικονομία ρημάχτηκε. Μετά τα μνημόνια, μετά τα lockdown, μετά αυτά, να δούμε πώς θα γίνει τώρα. Είναι πολύ δύσκολα, δυστυχώς. Οι απαγορεύσεις κούρασαν όλους. Κούρασαν αλλεπάλληλες αλλαγές και οι σχεδόν εβδομαδιαίες ανακοινώσεις. Και όλοι αναμένουν τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Τα αποτελέσματα είναι οικονομικός μαρασμός. Ο κόσμος πια δεν έχει δουλειές. Σιγά-σιγά μειώνονται οι μισθοί. Δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Υπάρχει πολύ πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε ένα πράγμα, δύο εβδομάδες ανοίγουμε, δύο εβδομάδες κλείνουμε και όλοι να είναι σε μια κατάσταση αναστολών, μη αναστολών και τι γίνεται αυτά κλπ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μαύρη εργασία. Υπάρχουν πολύ γνωστοί φίλοι που δουλεύανε μεροκάματα κάπου, οι άνθρωποι και αυτά κλπ. Και έχουν χάσει αυτή η μεροκάματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί προβλήματα. Η κυβέρνηση έχει έτοιμο τον οδικό χάρτη για τη σταδιακή χαλάρωση του lockdown και αναζητούνται οι βαλβίδες αποσυμπίεσης. Αντί να μαζεύονται πλατείες και αυτά, θα ανοίξουν τα καφέ, εστιατόρια, εξάλλου μεταξύ. Οι οικογένειες πάνω δεν πάνε ξένοι τελείως. Αυτή είναι η γνώμη. Θα πρέπει να ανοίξουν. Τι περιμένουν. Βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις από την κυβέρνηση. Όπως για παράδειγμα τώρα, σούπερ μάρκετ που κλείνει 5 ώρα και επικρατεί συναισθησμός και ουρές απ' έξω. Ήταν τελείως αντίθετα, αλλά λέγανε και στην ουσία τα μέτρα τα άλλα αποτελέσματα φέρανε. Το πρώτο κύμα πανδημίας ήρθε τώρα και ήμασταν εντελώς προετοίμαστοι. Η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων θα αξιολογήσει τα νέα δεδομένα και θα εισηγηθεί σε ποιους τομείς μπορεί να υπάρξει μια μερική χαλάρωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σταδιακή επανελειτουργία δραστηριοτήτων με μικρότερο επιδημιολογικό φορτίο και σε απόσταση μιας εβδομάδας το άνοιγμα του λιανεμπορίου με συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς. Η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, Έμερ Κουκ, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι η Επιτροπή Ασφαλείας του Οργανισμού έχει αποφασίσει ξεκάθαρα πως το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και τα ωφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων. Το εμβόλιο δεν σχετίζεται με αύξηση του συνολικού κινδύνου θρομβοεμβολικών επεισοδίων ή θρόμβων αίματος, πρόσθεσε. Η κυρία Κούκ ανέφερε ωστόσο ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ακόμη δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σίγουρα τη συσχέτιση μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, θρόμβου αίματος δηλαδή, και του εμβολίου. Πρόσθεσε πως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων επιδιώκει να κάνει και άλλες μελέτες παρατήρησης για να διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα. Επιπλέον ζητά από άτομα που εμφανίζουν παρενέργειες να το αναφέρουν. Μένουμε στο θέμα. Καλησπερίζω τον Γιώργο Κιωσέ, τον γραμματέα του Συλλόγου Φαρμακοποιών του Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας. Κύριε Μόση, καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Θέλω λίγο να δούμε τον ρόλο σας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός την περίοδο των εμβολιασμών, ούτως ή άλλως σε όλη την περίοδο της πανδημίας, αλλά ακόμη περισσότερο, γιατί είστε και οι μεσολαβητές σε πολύ μεγάλο βαθμό για να κλειστούν τα ραντεβού στο σύστημα για τους ασφαλισμένους. Πώς πάει, υπάρχει ροή, βλέπετε ότι το ενδιαφέρον παραμένει ζωηρό εκεί στο 75-80% όπως υπολογιζόταν? Ισχύει, το ενδιαφέρον παραμένει ζωηρό. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνιούν για να κλείσουν με το ραντεβού τους. Βεβαίως, όπως γνωρίζουμε όλοι, στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη υπήρχε μία καθυστέρηση στις παραδόσεις και στις ροές των εμβολίων το τελευταίο 20ήμερο, θα έλεγα. Οπότε λίγο έχει παγώσει τώρα η κατάσταση. Περιμένουμε τώρα, μετά και αυτό που συνέβη με το εμβόλιο το βρετανικό, να έρθουμε πάλι σε μια κανονική κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση πάντως. Δηλαδή υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι ακύρωσαν ή ανέβαλαν ραντεβού και άλλοι που τροποποιώντας τα βρήκαν την ευκαιρία να τα φέρουν νωρίτερα, έτσι. Ναι, πολύ θορυβήθηκε ο κόσμος. Αυτό ήταν υγειονομικό λάθος, θα έλεγα. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είδαμε, ακόμα και οι σοβαρές χώρες που για προληπτικούς λόγους αναστήλανε τους εμβολιασμούς, αυτό κράτησε μερικές ώρες. Η χώρα μας έδειξε μια σοβαρότητα ως ένα σημείο και δεν ανέστηλε τους εμβολιασμούς. Ήδη, όπως είπατε στην αρχή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός έδειξε ότι πρέπει να συνεχίσουν οι εμβολιασμοί. Αυτή η αναστάτωση και αυτό το τρεμόπαιγμα στην ευθεία του παγκοσμίου σχεδίου ελευθερία, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, πιθανόν να το πληρώσουμε στο μέλλον με μεγαλύτερο σκεπτικισμό, μεγαλύτερη δυσπιστία για τον εμβολιασμό, για τον κορονοϊό. Ναι, είναι αλήθεια ότι έκανε πάρα πολύ κακό αυτή η συζήτηση. Πάντως, να ξανατονίσουμε ότι δεν επηρέασε πολλούς. Δηλαδή,
τα επίσημα στοιχεία δίνουν μία ακύρωση της τάξης του 10-15% και αυτό την πρώτη και την δεύτερη μέρα. Νομίζω τα πράγματα μετά ομαλοποιήθηκαν. Και επίσης να ξαναπούμε ότι πολλοί βρήκαν την ευκαιρία, επειδή κάποιοι έχασαν τα ραντεβού τους, να φέρουν τα δικά τους νωρίτερα. Έτσι, για να μην νομίζουμε ότι πέσαμε θύματα μιας παραφιλολογίας όλοι. Ήταν λίγοι αυτοί που την πάτησαν. Πολλοί λειτουργοί της υγείας σε όλη την αλυσίδα της, από τον γιατρό μέχρι τον φαρμακοποιό, από τον νοσηλευτή μέχρι τον συνταξιούχο οδοντίατρο, έχουν πείσει πολύ κόσμο την τελευταία εβδομάδα ότι δεν υπάρχει θέμα με το εμβόλιο. Η χώρα μας πολύ γρήγορα και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων αποφάσισε ομόφωνα. Όταν βρεις εμβόλιο πρέπει να το κάνεις. Στα φάρμακα πάντα υπάρχει το όφελος και το ρίσκο. Φαίνεται να είναι πολύ μεγάλο. Τώρα πάμε για το ζύγιο υπερεμβολίου. Σωστά. Τώρα πάμε για τον επόμενο στόχο, ο οποίος είναι μεγαλύτερος. Περίπου στο 1,5 εκατομμύριο υπολογίζεται να εμβολιαστούν μέσα στον Απρίλιο. Ανοίγει αύριο το σύστημα για να μπουν νέες και αρκετές πληθυσμιακές ομάδες. Είστε έτοιμοι εσείς, έτσι? Προφανώς μεγάλο μέρος θα περάσει από τα φαρμακεία σας. Το πολύ μεγάλο μέρος, γιατί αυτές οι ηλικιακές ομάδες είναι και οι ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι είναι συχνοί και τακτικοί επισκέπτες των φαρμακείων και έχουν το φαρμακοποιό πάρα πολύ κοντά τους. Ήδη δεχόμαστε πίεση. Το φαρμακείο το ελληνικό δέχεται πίεση από πέρσι, αλλά ξέρχεται λόγω της διασποράς του από τους ασθενείς. Πώς θα γίνει, έχω αυτό το νόσημα, μήπως να με βάλεις πιο μπροστά? Βεβαίως εξηγούμε ότι δεν βάζει ο φαρμακοποιός πιο μπροστά, αλλά το σύστημα της πολιτείας. Έχουμε κάνει τα πάντα για να το επικοινωνήσουμε. Έχουμε ενημερωθεί για το ποιες είναι αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες. Mm-hmm. Δέχεστε ερωτήσεις, φαντάζομαι, έτσι, από ανθρώπους οι οποίες είναι στις ευπαθείς ομάδες, αν εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες οι οποίες προτεραιοποιήθηκαν? Έτσι είναι. Είχε πολύ καιρό δουλειά η Επιτροπή για την προτεραιοποίηση, με εξαίρεση τους επιστήμονες. Τελικά αυτό ανακοινώθηκε εν συνόλο χθες προχθές μαζί με τους κωδικούς των ασθενειών. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε συνεργασία ο ασθενής με τον γιατρό του και μετά με τον φαρμακοποιό του θα μπορέσει να μπει σε μια λίστα προτεραιοποίησης λόγω της χρόνιας κατάστασης στην οποία τον ταλαιπωρεί. Mm-hmm. Σας ζητούν πελάτες σας να τους εγγράψετε στο σύστημα της άειλης συνταγογράφησης? Και είναι προτιμότερο, νομίζω είναι, έτσι, από το να παιδεύεται κάποιος συνεχώς? Δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι χρειάζονται κωδικοί εφορίας, χρειάζονται πολλά πράγματα. Υπάρχει εμπιστοσύνη για κάποιους παλιούς πρόρυμους ή συγγενείς ή κάποιους της γειτονιάς, ειδικά τους ανήμπορους. Ναι. Αλλά οι φαρμακοποιοί και σε αυτό το ρόλο προσπαθούν να βοηθήσουν. Ωστόσο, το να εγγραφεί κάποιος στο σύστημα της άειλης συνταγογράφησης απαιτεί, όπως είπαμε, κωδικούς εξειδικευμένους που σχετίζονται με την εφορία. Είναι πολύ προσωπικά οικονομικά στοιχεία, είναι σωστό αυτό. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθούν στους λογιστές τους και να γίνει αυτή η άλλη συνταγογράφηση. Πάντως είναι ακόμα πολύ προτιμότερο, έτσι, δηλαδή το σύστημα όλο γενικότερα, όχι μόνο για τους εμβολιασμούς, ρολάρει πολύ καλύτερα μέσω αυτής της μεθόδου, αυτής της οδού. Ναι, είμαστε και τα φαρμακεία, και τα κέπινη και οι άλλοι. Mm-hmm. Θα τολμήσω να πω ότι στα δικά μας φαρμακεία στη Θεσσαλονίκη που έχω έτσι πολύ καλή εικόνα, ακόμα και τα SMS της άλλης, ερχόντας στο φαρμακοποιό, μου ήρθε SMS τι να κάνω και ο φαρμακοποιός του έλεγε απάντηση εντός τον ωρό που πρέπει, ή έλα να το κλείσουμε από εδώ. Mm-hmm. Ο κόσμος αντιμετωπίζει σκεπτικά το τεχνολογικό άλμα που επέτυχε η χώρα μας και λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε όχι μόνο εμείς, οποιοδήποτε επιστήμονες και λειτουργεί, ακόμα και στην τεχνολογία, στα διάφορα καταστήματα που είναι ανοιχτά αυτόν τον καιρό, να βοηθήσουν για μια εγγραφή στην άειλη για να έχουμε και κάποιο έλεγχο. Προχώρησε, κύριε Κιωσέ, η συζήτηση για να ενταχθείτε στο σύστημα εμβολιασμών. Είπαμε, ναι, της Pfizer, της Moderna, είναι πολύ ειδικών συνθήκων συντήρησης. Δεν θα γινόταν, ήταν γνωστό εξ αρχής. Όταν θα προχωρήσει η τροφοδοσία σε άλλα εμβόλια στη χώρα μας, θα ενταχθείτε και εσείς? Οι φαρμακοποιοί έχουμε δηλώσει παρόν και έτοιμοι. Έχουμε δηλώσει το παρόν και έτοιμοι. Μιλάμε για το μονοδοσικό εμβόλιο που θα έρθει στη χώρα μας περίπου τον Απρίλιο. Νομίζω πριν λίγες μέρες ήταν και η πρώτη έγκριση του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Μιλάτε για Johnson & Johnson? Ναι. Τα φαρμακεία είναι έτοιμα, έχουν περάσει πιστοποίηση, είναι ενημερωμένοι. Θα μπουν και τα φαρμακεία, που είναι πάρα πολλά, θα μπουν και οι ιδιώτες γιατροί σε αυτή την κατάσταση. Γιατί μην ξεχνούμε ότι ο εμβολιασμός μόνο από κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα.
ουσιαστικά όλο το δημόσιο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας από κάθε χωριό, κάθε κομμόπολη, έχει τελείως απορροφηθεί όλο το προσωπικό σε κέντρα υγείας για να κάνουν εμβολιασμό COVID. Αυτό έχει αποτέλεσμα στην δημόσια υγεία του κόσμου που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί δεν υπάρχουν αγροτικοί, δεν υπάρχουν περιφερειακά ιατρία. Όλοι, θα το πω έτσι απλά, οι γιατροί και οι αγροτικοί και οι νεαροί γιατροί έχουν τραβηχτεί προς τα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι τελειωμένη πάντως η συζήτηση. Θα μπείτε και εσείς στο σύστημα, έτσι, μέσα στον Απρίλιο. Φαντάζομαι πως ναι. Yeah. Εμείς έχουμε τις περγαμηνές των 4 εκατομμυρίων εμβολιασμών σε 2 μήνες, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι που λέμε. Ναι. Μιλάμε για γρήπη, πνευμονιόκοκο. Για γρήπη. Κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Ναι. Γίνονται στα φαρμακεία. Το εμβόλιο αυτό, βέβαια, έχει περισσότερες δυσκολίες. Πιθανό να υπάρχουν κάποια νοσοκομεία ή εμβολιαστικά κέντρα αναφοράς. Μεγάλη κουβέντα γίνεται. Έχει αναφερθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, από τα χείλη του Υφυπουργού, νομίζω και του Πρωθυπουργού, αλλά και του Γενικού Γραμματέα, ότι τα φαρμακεία και ιδιώτες γιατροί είναι αυτοί που θα σηκώσουν το βάρος, όπως σηκώσαν και το βάρος από την τέτοια εποχή ή τέτοιο καιρό πέρσι, με 24 ώρες λειτουργία συνεχώς, αδιάλειπτα, παρόλο που και οι οικονομικοί τζίροι έχουν πάρα πολύ μειωθεί. Έχει ομαλοποιηθεί η τιμή στα παραφαρμακευτικά τα οποία σχετίζονται με την COVID-19, γιατί είχε φτάσει μια εποχή που μου έλεγαν συναδελφοί σας ότι μπαίνετε ακόμα και στη διαδικασία πληστηριασμών. Έχει τελειώσει αυτό, ναι, είναι όλα εντάξει. Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Και οι συνεταιρισμοί και οι ιδιωτικές φαρμακοποθήκες κάναν τις απαραίτητες ενέργειες από το εξωτερικό ή γενικότερα να πάρουν μέτρα μέσα ατομικής προστασίας για να διανύμουν στα φαρμακεία και να δοθούν στους πολίτες. Είναι ομαλές οι τιμές, είναι ακριβώς τα προ-COVID εποχής επίπεδα. Κύριε Κιωσέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να έχετε καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης οι επεμβάσεις μεταμόσχευσης των 2 νεφρών του 23χρονου Ιάσονα, ο οποίος έπεσε θύμα τροχαίου την περασμένη Παρασκευή έξω από τη Βουλή. Λήπτριες ήταν 2 γυναίκες, 57 και 55 ετών, οι οποίες σύμφωνα με το νοσοκομείο είχαν 10 χρόνια μέσο χρόνο αιμοκάθαρσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η χειρουργική κλινική μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχει να επιδείξει από την ίδρυσή της πλούσιο κλινικό και ερευνητικό έργο στην νεφρική μεταμόσχευση των ενηλίκων. Έχει πραγματοποιήσει 1.695, ενώ παραμένει το πιο ενεργό κέντρο στη μεταμόσχευση ύπατος. Έχει πραγματοποιήσει 628 μεταμοσχεύσεις ύπατος. Στις παιδιατρικές νεφρικές μεταμοσχεύσεις με 190 συνολικά και στην μεταμόσχευση παγκρέατος στον ελληνικό χώρο. Στόχος εμπριστών έγιναν 2 οχήματα του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, με το ένα από αυτά να καταστρέφεται ολοσχερός. Οι δράστες αρχικά πυροδότησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό σε ηλεκτροκίνητο όχημα του Δήμου, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης της τεχνικής υπηρεσίας επί της οδού Λεχόβου στις Σικές. Επί τόπου κατέφθασαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής, 6 πυροσβέστες, οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά. Ωστόσο, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός, χωρίς ευτυχώς να απειληθούν παρακείμενα οχήματα. Στόχος εμπριστών έγιναν 2 οχήματα του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, με το ένα από αυτά να καταστρέφεται ολοσχερός. Οι δράστες αρχικά πυροδότησαν με αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό το ηλεκτροκίνητο δημοτικό όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο χώρο στάθμευσης της τεχνικής υπηρεσίας επί της οδού Λεχόβου στις Σικές. Επί τόπου κατέφθασαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και 6 πυροσβέστες που έσβησαν άμεσα τη φωτιά που προκλήθηκε από τον εμπριστικό μηχανισμό. Δυστυχώς προχθές είχαμε αυτό το γεγονός, το οποίο μας θλίβει και μας λυπεί αφάνταστα. Είχαμε έναν άνανδρο εμπρισμό, ο οποίος κατέστρεψε ολοσχερώς το ένα από τα 3 ηλεκτρικά μας οχήματα. Λίγα μέτρα πιο κάτω και συγκεκριμένα στο χώρο του πάρκινγκ του Δημοτικού Κολυμπητηρίου Σικαιών, οι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό και σε δεύτερο ειδικό όχημα για αμαία τύπου βαν, που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία, ευτυχώς χωρίς να λάβει καταστροφικές διαστάσεις τόσο για το ίδιο όχημα όσο και για τα παρακείμενα δημοτικά οχήματα. Δυστυχώς έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα ως Δήμος τέτοιων εμπρισμών. Νομίζω ότι είναι ή το 5ο ή το 6ο όχημα, το οποίο βρίσκει αυτή την τραγική εξέλιξη. Να πω ότι η έλλειψη αστυνόμευσης, να πω ότι όλα αυτά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, στον οποίο δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτούς τους εμπρισμούς
να κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω κι εγώ, ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ που φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Στα δύο σημεία βρέθηκαν και άνδρες κρατικής ασφάλειας, οι οποίοι συνέλεξαν υπολείμματα των αυτοσχέδιων μηχανισμών, ενώ θα εξεταστούν και τα στοιχεία των καμερών που είναι τοποθετημένες στην περιοχή. Ειδοποιήθηκε από τη γειτονιά η πυροσβεστική γύρω στις 4.30 τη νύχτα, γιατί δημιουργήθηκε έκρηξη και ο φύλακας που ήταν στο κολυβητήριο ανέβηκε άμεσα μετά τις εκρήξεις. Ευτυχώς οι κάμερες που υπάρχουν έχουν πιάσει τους ανθρώπους, τους δύο νεαρούς από ό,τι φαίνεται, οι οποίοι τοποθετήσαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Είναι στη διάθεση των αρχών τα στοιχεία. Από το συμβάν ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ή άλλη μεγαλύτερη ζημιά. Ας πάμε σε κάτι θετικό. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου της Όσας δημιούργησαν βίντεο για την ιστορία του σχολείου τους, ενώ αναπαρέστησαν τις συνήθειες και τη ζωή στον τόπο τους. Το σχολείο τους μετρά σήμερα 141 χρόνια δράσεων. Την ιστορία του σχολείου τους, που μετρά 141 χρόνια ζωής, αλλά και στοιχεία για τη ζωή και τις συνήθειες του τόπου τους πριν από έναν και πλέον αιώνα, αναπαρέστησαν οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου της Όσας. Στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δράσης που οργανώθηκε για την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, τα νήπια ανέλαβαν ρόλο ερευνητή και αφού βρήκαν ιστορικά ντοκουμέντα και φωτογραφικό υλικό, αναβίωσαν τόσο τις εκπαιδευτικές συνθήκες της εποχής, όσο και την οικονομική και πτυχές της κοινωνικής ζωής του χωριού τους. Η αναζήτηση ξεκίνησε από την βιβλιοθήκη. Εκεί τα παιδιά ανακάλυψαν αρχεία για το παλιό πέτρινο σχολείο που λειτουργούσε αδιάλειπτα από το 1880 μέχρι το 2008. Τότε ανεγέρθηκε και το νέο σχολείο που έκτοτε στεγάζει τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Βερτίσκου και τη Λογογραφική Συλλογή της Όσας. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οσέων, η Αγία Κύρα Άννα εντόπισαν ένα έγγραφο ενός παρατηρητή που χρονολογείται το 1903 και αφορά τη ζωή των κατοίκων της Βυσόκας, όπως ήταν η παλιά ονομασία του χωριού, στην εκπαίδευση και τη θρησκευτική λατρεία στις αρχές του 1900. Το νηπιαγωγείο της Όσας ανήκει στο δίκτυο σχολείων. Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους. Φέτος, στο πλαίσιο της επετείου των 200 χρόνων από το 1821, σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση και να ψάξουμε την ιστορία του σχολείου που πήγαιναν όλα τα παιδιά της περιοχής, ακόμη και από το Λαγκαδά, αναφέρει η νηπιαγωγός Μαρίνα Ζαχαρία. Σύμφωνα με την ίδια, βρέθηκε σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ένα έγγραφο ενός περιηγητή που περιέγραφε τη ζωή των κατοίκων της Όσας το 1904 και εκπαιδευτικοί μαζί με παιδιά δούλεψαν πάνω σε αυτό. Τα παιδιά διάβασαν και το άρθρο των μαθητών της 6ης τάξης του Δημοτικού στην εφημερίδα του σχολείου σχετικά με την ιστορία του παλιού σχολείου και αποφάσισαν να συνεργαστούν, ώστε να ανακαλύψουν μαζί πού ζούσαν τα παιδιά της Όσας πριν από 150 χρόνια. Παράλληλα, ζήτησαν και από τους γονείς και παππούδες παλιές φωτογραφίες από την περίοδο που ήταν ήδη μαθητές στο σχολείο, με τις οποίες έντυσαν το βίντεο που δημιούργησαν, όπου και ηχογράφησαν αποσπάσματα του παλιού ημερολογίου. Προκειμένου να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται τελικά από τις μαρτυρίες, συνεργάστηκε όλο το χωριό για να βρεθούν φωτογραφίες και διάφορα άλλα ντοκουμέντα. Μέσα από τη δράση, τα παιδιά γνώρισαν και τα ήθη και την οικονομική ζωή των κατοίκων της περιοχής που ήταν εποχής τουρκοκρατίας, στην πλειονότητά τους παπουτσίδες, τσαγκάριδες, ταμπάκιδες, έμποροι μαλλιών και μάλινων υφασμάτων, με τις γυναίκες να θεωρούνται μαστόρισες στη χρήση του αργαλιού. Η δασκάλα κυρία Ζαχαρία ανέφερε ότι τα παιδιά είχαν την ευκαιρία μέσα από αυτή την εργασία να δουν πώς ήταν η συμβίωση με τους Τούρκους. Στο χωριό εκείνη την εποχή, όπως λέει, ήταν 100 σπίτια τουρκικά και 180 ελληνικά και υπήρχε αρμονική συμβίωση ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς. Σύμφωνα με την ίδια, κάτι τέτοιο στέλνει το μήνυμα ότι μπορούμε να συμβιώσουμε οι δύο λαοί. Χάρη στις πρωτοβουλίες των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών του, το νηπιαγωγείο της Όσας, που πλέον αριθμεί μόλις 11 παιδάκια, έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις. Με τελευταία το πρώτο βραβείο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό e-twinning το περασμένο Φλεβάρι για το περιβαλλοντικό έργο του e-tree huggers, που ξεχώρισε ανάμεσα σε 870 συμμετοχές. Πάμε στα τουριστικά μας. Πάμε στην βαριά βιομηχανία της χώρας. Σύνδεση με Αστυπάλαια με τον συνάδελφο Σάκη Παπαδόπουλο, πολύπειρος δημοσιογράφος, καλός συνάδελφος, όμορφα ταξίδια.gr. Σάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους τηλεθέτες σας. Να ρωτήσω καταρχάς τι κάνεις στην Αστυπάλαια. Δουλειά. Συνοδεύω τέσσερις τουριστικούς άκτορες από τη Θεσσαλονίκη που ήρθαν να ενημερωθούν για τον προορισμό, γιατί θα τον εντάξουν στα προγράμματά τους για το Πάσχα, αλλά το Πάσχα υπάρχει κάποια κίνηση και το καλοκαίρι. Μάλιστα. Επισήμως ανακοινώθηκε έναρξη τουριστικής σεζόν στις 14 Μαΐου. Θα γίνουν και κάποια πιλωτικά, θα τα πούμε σε λίγο. Ας πάμε στο επίσημο. Το 14 Μαΐου ανοίγουμε. Πώς ακούγεται στα αυτιά σου? Ακούγεται πάρα πολύ καλό, θα έλεγα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει ο τουρισμός. Δεν θα αντέξει η ελληνική τουριστική βιομηχανία με δύο χρονιές χωρίς τουρισμό εκεί. Πρέπει να ανοίξει. Νομίζω 15 Μαΐου είναι μια πολύ λογική ημερομηνία. Φαίνεται ότι είναι και εφικτό ή είναι ως ρεκλάμα και βλέπουμε? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κρατήσεις δεν υπάρχουν. Και ο Μάιος θα είναι ένας χαμένος μήνας για τον τουρισμό. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχουμε τουρίστες, κάποιους τουρίστες τον Ιούνιο, αλλά ακόμη δεν είναι σίγουρο. Επί της ουσίας δηλαδή μιλάμε για Ιούλιο και μετά. Ναι. Με περισσότερο Σεπτέμβριο και μετά. Α, για να το ξαναπάμε λίγο από την αρχή, γιατί με σόκαρες τώρα. Τον Ιούνιο τον θεωρείς χαμένο σε μεγάλο βαθμό? Ναι, το είπε και ο κύριος Ρέτσος χθες σε μια συνάντηση, σε μια διαδικτική συνάντηση που έκανε με τον κύριο Σχοινά. Ναι. Με αφορμή την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το υγειονομικό διαβατήριο ή υγειονομικό πιστοποιητικό, όπως το λένε. Σωστά, έχεις δίκιο. Ήταν ένα διαδικτυακό του ΣΕΤΕ. Ναι. Του ΣΕΤΕ, ναι. Ουσιαστικά λοιπόν ο Μάιος είναι χαμένος. Ο Ιούνιος υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί κάτι να σωθεί εκεί. Δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Οπότε θα μιλάμε για τους πρώτους τουρίστες, σε σημαντικά νούμερα μιλάω, για όχι κάποια μεμονωμένα γκρουπ, από τον Ιούλιο και μετά. Ναι. Τον Σεπτέμβρη γιατί τον λες? Δηλαδή θεωρώντας ότι θα είναι πολύ πιο προχωρημένο και το εμβολιαστικό ρεύμα και στους πελάτες μας και εδώ σε εμάς, από αυτή την άποψη. Αυτό ακριβώς εννοώ, ότι ο εμβολιασμός σε όλη την Ευρώπη θα έχει προχωρήσει αρκετά, οπότε ο κόσμος θα έχει οριμάσει περισσότερο η σκέψη του να πάει διακοπές και θα κατέβει στην Ελλάδα, ιδίως στα μεγάλα τουριστικά κέντρα, μιλάμε για τη Ρόδο, για την Κόη, για την Κρήτη κτλ., που έχουν μεγάλα ξενοδοχεία, που έχουν τις απευθείας συνδέσεις με τα τσάρτερ και όλα αυτά. Και όπως έγινε και πέρσι συνέβη αυτό, πέρσι η σεζόν ήταν αρκετά Σεπτέμβριο στη Ρόδο, σε αυτά τα μέρη που προανέφερα. Ναι. Τότε θα φορτσάρει περισσότερο η μηχανή. Αλλά συνολικά, Σάκη, να πω το εξής. Δεν πρέπει να περιμένουμε φέτος πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να λέγονται πολλά σε κυβερνητικό επίπεδο κτλ. Αλλά οι άνθρωποι της τουριστικής βιομηχανίας που γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα μιλάνε για κάτι ίσα με πέρυσι και ίσως λίγο παραπάνω. Δεν περιμένουν παραπάνω πράγματα. Ναι. Βλέπεις δηλαδή ότι αρχίζει, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί, γιατί είναι πολύ πιο μεθοδικοί οι πελάτες μας του εξωτερικού, αλλά και για φέτος φαίνεται ότι μπορούν να φρενάρουν τις συνήθειές τους και να τις μετακινήσουν προς φθινόπωρο. Υπάρχει μια τέτοια τάση? Αυτή είναι η τάση που κυριαρχεί. Γιατί ακόμη φοβούνται να κάνουν κρατήσεις για Ιούλιο κτλ. Δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί ο εμβολιασμός. Δεν ξέρουν τι θα γίνει με τα μέτρα, πόσες χώρες θα άρουν τα μέτρα. Μιλάμε για την καραντίνα, για τις απαγορεύσεις να βγουν εκτός της χώρας τους. Και μην ξεχνάμε και έναν άλλο παράγοντα, Σάκη, που δεν τον υπολογίζουμε. Πέρυσι η Γερμανία και άλλες χώρες, βόρειες χώρες, κράτησαν τους τουρίστες τους επί της ουσίας στις χώρες τους. Πήγαν δηλαδή διακοπές εκεί. Έτσι λοιπόν, κάποιες τουριστικές περιοχές αυτών των χωρών είδαν πάρα πολλούς τουρίστες και τους άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εγώ ήμουν στο Φράιμπουργκ πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο, και το Φράιμπουργκ είχε μια εκπληκτική τουριστική, ένα εκπληκτικό τουριστικό καλοκαίρι, γιατί μάζεψε τους Γερμανούς εκεί. Λοιπόν, αυτοί θα κάνουν και πάλι τις εκστρατείες τους, τις διαδικτυακές, το μάρκετινγκ κτλ., ώστε να κρατήσουν όσο δυνατόν περισσότερους τουρίστες ντόπιους στη χώρα τους. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που πρέπει να τον αναλάβουμε υπόψη. Μάλιστα. Φαίνεται ότι θα ανοίξουν όλα τα καταλήματα φέτος, Σάκη, εδώ στην Ελλάδα. Τι βλέπεις? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Επαναλαμβάνω ότι οι κρατήσεις δεν υπάρχουν ακόμη για να πάρθουν αποφάσεις. Αλλά δεύτερη χρονιά κλειστό σημαίνει λουκέτο, νομίζω. Σημαίνει πολλά. Μην ξεχνάμε ότι και έναν άλλο παράγοντα, ότι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να δοθούν πίσω τα βάουτσερ. Δηλαδή τα χρήματα που πάρθηκαν πέρυσι, αλλά δεν επιστράφηκαν βάουτσερ, όχι μόνο στον κόσμο,
αλλά και μεταξύ τους, οι ξενοδόχοι προς τους τουριστικούς πράκτορες, οι τουριστικούς πράκτορες, τους ξενοδόχους κτλ. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Είναι, μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Και δεν ξέρω ακριβώς πώς θα τα επιστρέψουν όταν όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν κάνει τζίρο ούτε ένα ευρώ. Είναι πολύπλοκο το θέμα δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Αυτό ισχύει και για τις αεροπορικές εταιρείες σε μεγάλο βαθμό. Οι αεροπορικές εταιρείες κυρίως είναι προς τον κόσμο. Ναι. Δεν είναι μεταξύ οι πράκτορες με τους ξενοδόχους κτλ. Σωστά. Είναι, ναι. Και εκεί πρέπει να δοθούν τα χρήματα πίσω. Mm-hmm. Και πιέζουν οι τουριστικοί πράκτορες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει πια για αυτό το θέμα. Ναι. Άρα το Σεπτέμβριο θα δούμε κάτι. Ναι. Δεν ξέρω πάντως, τι, αλλά κάτι αυτή... θα δούμε. Ενδεχομένως ναι. προσμένουν η τουριστική βιομηχανία ότι κάποιες κυβερνήσεις, ενδεχομένως και η ελληνική, mm-hmm. θα πάει αυτές τις υποχρεώσεις άλλο ένα χρόνο πίσω. Αλλά μάλιστα. αυτό θα έχει ένα τίμημα γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος θα εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτό, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έτσι όπως ακούω, είμαστε ακόμα σε αχαρτογράφητα ύδατα, έτσι. Είμαστε ακόμα σε αχαρτογράφητα. Το μυστικό είναι να προχωρήσει γρήγορα ο εμβολιασμός. Και επίσης αυτό το πιστοποιητικό, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το σκορποχώρι που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, καταφέρει και συνεννοηθεί και τελικά τρέξει τις διαδικασίες και προλάβουμε το καλοκαίρι, τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. Mm-hmm. Γιατί θα βοηθήσει την κινητικότητα. Τώρα δεν μπορεί να ταξιδέψει κανείς με αυτά τα μέτρα για τους περιορισμούς που υπάρχουν. Μόνο αυτοί που δεν μπορούν να τα αποφύγουν mm-hmm. ταξιδεύουν τώρα. Όμως, Παρακαλώ, ναι. Ναι, όμως η ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνω, δεν περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση πότε θα δεήσει να βγάλει αυτό το πιστοποιητικό. Λέει ότι θα προσπαθήσει να προλάβει το καλοκαίρι. Προχωρεί σε συμφωνίες με άλλες κυβερνήσεις. Από ό,τι μαθαίνω, εκτός από την συμφωνία που έγινε με το Ισραήλ, όπου οι εμβολιασμένοι Ισραηλινοί θα μπορούν να έρχονται στη χώρα μας χωρίς περιορισμούς, ναι. προσπαθεί να κάνει παρόμοια συμφωνία με άλλες 10 χώρες, μεταξύ των οποίων σημαντικές αγορές, όπως είναι παράδειγμα η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη η Κίνα, Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία βεβαίως, ναι. εκεί έχουν προχωρήσει τα πράγματα, και κάποιες άλλες χώρες. Γιατί ναι. Το οποίο το βλέπω να περπατάει. Εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί βλέπω και ένα πιλωτικό άνοιγμα με το Ισραήλ για Απρίλιο. Περπατάει, ναι. αυτές οι διμερείς συμφωνίες περπατούν ως μέθοδος. Θα περπατήσει όσον αφορά τα νησιά μας, δηλαδή Ρόδο κτλ. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι ξέρω, στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν κρατήσεις για τον Απρίλιο από Ισραηλινούς. Και να σου πω κάτι, Σάκη. Τι να έρθει να κάνει ένας Ισραηλινός στη Θεσσαλονίκη όταν υπάρχει lockdown, δεν έχει ταβέρνα, δεν έχει μπουζούκια, δεν έχει διασκέδαση, δεν έχει shopping κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν, αν εκμεταλλευτούμε ένα σχέδιο σαν αυτό το οποίο ας πούμε παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή τη δημιουργία πολύ δυνατών τουριστικών προορισμών COVID-free, δηλαδή ολόκληρα νησιά, τα οποία είναι πάντα πόλος έλξης, είναι τουριστικά θέρετρα, με COVID-free κατοίκους και εργαζομένους, αν εστιάσουμε δηλαδή, θα μπορούσε να είναι μια αιχμή στον τουρισμό μας. Ναι, αλλά αυτά τα COVID-free νησιά είναι τα πολύ μικρά νησιά, Σάκη, που δεν μπορούν να σηκώσουν πάρα πολύ τουρισμό. Αυτή τη στιγμή είναι 10 πολύ μικρά νησιά που δεν μπορούν να σηκώσουν τον τουρισμό. Δεν είναι COVID-free, για παράδειγμα, η Ρόδος, έτσι. Ναι, ούτε μπορεί να γίνει η Κρήτη, βέβαια. Σαφώς. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά θα τα ξεπεράσουμε, επαναλαμβάνω, με τον εμβολιασμό ή με αυτό το πιστοποιητικό, όταν θα έρχονται μόνο εμβολιασμένοι πολίτες από άλλες χώρες. Εδώ, μια που μιλάς για COVID-3 νησιά, εδώ στην Αστυπάλια που βρίσκουμε, συμβαίνει το εξής εκπληκτικό. Δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα ούτε ένα κρούσμα. Δεν είναι απίστευτο. Mm-hmm. Όντως. Είδα όμως ότι τις δύο μέρες που είμαι εδώ, ότι τα μέτρα τηρούνται. Ναι. Δεν έχω δηλαδή μεγάλες παρέες χωρίς μάσκες να πίνω καφέ έξω από μαγαζιά. Όλοι φορούν μάσκα και προσπαθούν να το κρατήσουν αυτό, γιατί το χρησιμοποιήσουν το καλοκαίρι. Έτσι. Για την προβολή τους. Ότι δηλαδή ότι είναι ένας COVID-safe προορισμός. Mm-hmm. Και επίσης, όποιος έρχεται στην Αστυπάλια, είτε είναι μόνιμος κάτοικος που επιστρέφει από κάποιο ταξίδι, από την Αθήνα για παράδειγμα, είτε είναι κάποιος επισκέπτης όπως εμείς που είμαστε τώρα εδώ, μπορεί να κάνει δωρεάν rapid test στο κέντρο υγείας του νησιού. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Θα τα πούμε πολύ σύντομα και πάλι, Σάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Τον δικό τους λαχανόκηπο μπορούν να καλλιεργήσουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η φύτευση των καλοκαιρινών λαχανικών ξεκινά μετά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Οι λαχανόκηποι που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και ο τρόπος απόκτησής τους περιγράφονται στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Αστικές και μη αστικές περιοχές, καθώς και δήμοι, αρχίζουν σιγά σιγά να προετοιμάζονται για τους λαχανόκηπους που θα πρέπει να φυτευτούν αυτό το διάστημα. Αρκετοί δήμοι εδώ και καιρό διαθέτουν εκτάσεις στους δημότες τους, οι οποίοι θα ήθελαν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια κηπευτικών. Παράλληλα, υπάρχει και ο λαχανόκηπος του αγροκτήματος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που δίνει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να φτιάξουν το δικό τους κήπο στις εκτάσεις του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος στη Θέρμη. Αυτές τις μέρες ξεκινά η υποβολή αιτήσεων προς τους δήμους και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν το δικό τους λαχανόκηπο. Στο Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Θέρμη μπορεί ο πολίτης να αποκτήσει έκταση 100 τετραγωνικών μέτρων για να καλλιεργήσει τα λαχανικά της αρεσκίας του. Σύμφωνα με τον διευθυντή του αγροκτήματος, Τάσο Λιδουργίδη, στο χώρο διατίθενται 450 λαχανόκηποι των 100 τετραγωνικών μέτρων ο καθένας. Οι 300 ήδη καλλιεργούνται από πέρσι, ενώ φέτος θα διατεθούν οι υπόλοιποι 150. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012, ενώ οι υπεύθυνοι ετοιμάζουν το έδαφος και φρεζάρουν και η καλλιέργεια ακολουθεί σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και η διάθεση των κήπων γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Περίπου μία δεκαετία ζωής συμπληρώνει και ο λαχανόκηπος του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το Δημοτικό Ταμείο. Τα προηγούμενα χρόνια, με υπουργική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης και παρότι αξιολογήθηκε θετικά, αφαιρέθηκε από το έργο Κοινωνικές Δομές κατά της Φτώχειας που συγχρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ο Δήμος θα παραχωρήσει φέτος 100 κυπάρια των 50 τετραγωνικών μέτρων το καθένα. Οι δημοτικοί λαχανόκηποι λειτουργούν σε τρία σημεία στις δημοτικές ενότητες Σικαιών και Πεύκων. Η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου αναλαμβάνει την παροχή νερού για δωρεάν άρδευση, παροχή πόσιμου νερού, παροχή σπόρων και καλλιεργητικών εργαλείων, περίφραξη, φωταγώγηση, φύλαξη χώρου κτλ. Παράλληλα προσφέρεται και υλικοτεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία. Η επιλογή των 100 ωφελούμενων οικογενειών του προγράμματος θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια και ανοιχτές διαδικασίες και η μόνη υποχρέωση που έχουν οι καλλιεργητές είναι να προσφέρουν το 10% της παραγωγής τους στο κοινωνικό παντοπολείο. Ο Δήμος Θέρμης ήταν από τους πρώτους που έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα με τους δημοτικούς λαχανόκηπους. Η έκταση 15 περίπου στρεμμάτων βρίσκεται στην κοινότητα της Νέας Ρεδεστού και στους ενδιαφερόμενους παραχωρείται τμήμα 50 τετραγωνικών μέτρων για την καλλιέργεια λαχανικών με σκοπό την κάλυψη των ατομικών και οικογενειακών αναγκών τους. Στο Δήμο Θέρμης, για τις πολύτεκνες μονοχωρικές ή οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, το τίμημα είναι 25 ευρώ, ενώ για τις άπορες οικογένειες η παραχώρηση είναι δωρεάν. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο από τη διάθεση των τεμαχίων χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του εδάφους και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι ετήσια. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης τώρα ο Δημοτικός Λαχανόκηπος βρίσκεται πάνω από το Καρτατζόγλιο, στο πρώην μηχανουργείο του Δήμου. Εκεί συνυπάρχουν ο Δημοτικός Αμπελώνας, ο Οπορώνας και ο Λαχανόκηπος. Συμμετοχή εκδηλώνουν κυρίως κάτοικοι που μένουν κοντά και η παραχώρηση είναι χωρίς αντίτιμο. Ο καθένας που ασχολείται εξασφαλίζει τα λαχανικά για το τραπέζι του και παράλληλα είναι ίσως και το σπουδαιότερο πως έχει τη δυνατότητα να συναναστραφεί με άλλους λειτουργώντας σαν γειτονιά, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, ο Κράτης Δημητριάδης. Ο Δήμος Παύλου Μελά συμβάλλει στη διάδοση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Πρόσφατα, μάλιστα, μετά από την κατεδάφιση κτίσματος στην οδό Καραολή και Δημητρίου, προχώρησε στην ορθή διαχείριση των μπάζων, τα οποία θα μετατρέψει το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε χρήσιμα υλικά όπως άμμος, χώμα, χαλίκι και θραυστό υλικό 3α. Πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά είναι τα μπάζα σε ποσοστό έως 95%, ενώ από τη διαχείρισή τους προκύπτουν δευτερογενή προϊόντα όπως η άμμος, το χώμα, το χαλίκι και το θραυστό υλικό 3α που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε δημόσια έργα. Πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος Παύλου Μελά απομάκρυνε τα μπάζα για να ξεκινήσουν οι εργασίες στην οδό Καραολή και Δημητρίου μετά την κατεδάφιση του κτίσματος που εμπόδιζε την ομαλή κυκλοφορία αυτοκινήτων και την ασφαλή μετακίνηση των πεζών τον οδικό αυτοάξονα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας που πρέπει να το ακολουθούν
και όλοι οι εργολάβοι και μικροεργολάβοι που κάνουν ανακαινήσεις στα σπίτια τους. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης των μπαζών για να μην προκύπτουν ανεξέλεκτες κομματερές δεξιά και αριστερά σε όλη την επικράτεια. Το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων μέσω του κατάλληλου εξοπλισμού σε εγκαταστάσεις του έκανε θράψη και κοσκίνισμα ώστε τα μπάζα να μετατραπούν σε χρήσιμα υλικά. Πρόκειται για μια καλή και ορθή πρακτική στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως περισσότεροι από 5 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι ανεξέλεκτης από τις μπαζών. Αυτό εδώ πέρα περνάει από τη διαδικασία της διαλογής και μέσω του σπαστήρα γίνεται ξανά 3α και άμμος, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για υπέδαφος για την οδοποιία και όπου αλλού χρειάζεται. Η ανακύκλωση των μπάζων δεν είναι ακριβή. Επιπλέον το κόστος κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα, αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό και ανθρώπινο κόστος. Ειδικότερα, το κόστος από τη ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικίνδυνων προσμίξεων στα συγκεκριμένα απόβλητα είναι ανυπολόγιστο. Η ζημιά από τις πυρκαγιές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεκτη απόθεσή τους στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί και άλλα, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη. Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως περισσότεροι από 5 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι ανεξέλεγκτης απόθεσης μπάζων. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ακολουθεί αμέσως τώρα η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ. Αύριο λίγο νωρίτερα, Παρασκευή, με αναλύσεις στις 8.30.